Το πρώτο ζευγάρι είναι η Έρικα και ο Θοδωρής και θα χορέψουν βάλς. Συγχαρητήρια, είδαμε ένα πολύ αισθησιακό βάλς, όπως αισθησιακή είναι και η Έρικα Πλευεράκου φυσικά, αλλά και ο Θοδωρής. Κάναμε έτσι και ένα πέρασμα από όλους τους ballroom χορούς που έχετε χορέψει μέχρι τώρα. Καταλάβαμε όλοι ότι απεχθάνεσαι το Foxtrot, αλλά θέλω να σου πω ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση που επέλεξες να χορέψεις βάλς. Φανταζόμουν ότι θα χορέψει κάτι λίγο πιο δύσκολο, γιατί στο βάλς δεν τα είχατε πάει και τόσο καλά την προηγούμενη φορά. Θέλατε να πάρετε ένα ρίσκο. Ναι. Να δούμε αν σας βγήκε και σε καλό. Να δούμε. Θα ξεκινήσω με το Φωκά. Φωκά μου. Εγώ πιστεύω ότι τους βγήκε σε καλό, γιατί τολμάνε. Είναι ένα ζευγάρι που τολμάει πάντα. Προχωράει τολμώντας. Χόρεψαν ένα υπέροχο βάλς. Μπορεί σε κάποια σημεία να υπήρχαν δυσκολίες, αλλά ήταν ένα σήκωμα το οποίο νομίζω το προσπαθούσατε και την προηγούμενη εβδομάδα. Το είχατε αφαιρέσει και τώρα το βάλατε και τολμήσατε. Και εγώ τους τολμηρούς ανθρώπους επιβραβεύω. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό το σήκωμα που κάνατε. Πάμε στον κύριο Λάτσιο. Έχει δίκιο ο Φωκάς. Πέρα από τις θαυμαστές ιδιότητες του DNA και το δυο σας, και αυτό φαίνεται, είναι δύο άτομα τα οποία είναι πρικισμένα από τη φύση. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει είναι, ειδικά στην Έρικα, η εξέλιξή της. Η εξέλιξη στην πλαστικότητα και στην εκφραστικότητα, ενώ στην αρχή ήταν μια δυνατή κοπέλα η οποία το νιώθες όταν χόρευε, αλλά παρόλα αυτά είχε μια έλλειψη κατά τη γνώμη μου στην κίνηση, στην πλαστικότητα, στην εκφραστικότητα. Αυτή τη φορά έχουν φτάσει σε ένα σημαντικό σημείο εξέλιξης, πολύ κοντά στο άριστα. Μπράβο σας. Χαίρομαι, γιατί τώρα ο κύριος Λάτσιος δεν πάβει να με εκπλήσει. Τώρα βγήκε και το DNA. Αλλά φυσικά όταν βλέπεις δύο τέτοιους χορευτές αθλητές, το DNA το σκέφτεσαι αυτόματα. Λοιπόν, ναι, και αποσυντονιστήκαμε. Πώς σας φάνηκε, θέλω να μου πείτε. Μου άρεσε το βάλεις. Για το DNA λέγαμε, λοιπόν. Η νύχτα με τη μέρα, με το πρώτο βάλς που χορέψατε, με εκείνο το oriental κοστίμι. Η νύχτα με τη μέρα, υπήρξαν κάποιες στιγμές που λίγο σας ξέφυγαν, αλλά θα συμφωνήσω με τον Φωκά και με τον Γιάννη Λάτσιο ότι αυτό που για μένα τουλάχιστον μετράει είναι η έκφραση πάνω απ' όλα και φυσικά το να ρισκάρει κανείς. Μου αρέσατε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γαλένα.
Καταρχάς, συγχαρητήρια που είστε στο μεγάλο τελικό των Dancing with the Stars. Κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο μετά από 12 εβδομάδες προπόνηση, ξαναπροπόνηση, κριτική, διόρθωση, ξαναπροπόνηση. Και εγώ είδα μεγάλη βελτίωση στο σημερινό σας χορό, με πολύ στενή επαφή, με πολύ δύσκολα ακροβατικά. Όπως πάντα, έτσι με πάρα πολύ ελαφρύ στα τριαντάφυλλα στην αρχή που μου άρεσε, μια πινελιά μου αλεσπαλή Θοδωρή. Ήσασταν πολύ καλύτεροι, πάρα πολύ καλοί και αξίζετε τη θέση σας στο τελικό των Dancing with the Stars. Συγχαρητήρια. Βέβαια, να πούμε ότι και σήμερα είναι εδώ κάποιοι δικοί σου άνθρωποι, Έρικα. Είναι απλά δική μου, είναι η γιαγιά μου. Είναι η γιαγιά σου, είναι η μαμά σου εδώ. Πού είναι, πού είναι εκεί. Η γιαγιά. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Έχετε αγωνία να δούμε τι βαθμό θα βάλουν οι κριτές. Ναι. Έχετε, ωραία. Για περάστε λιγάκι τώρα στο green room σας παρακαλώ, που η Ελένη Καρποντίνη σας περιμένει εκεί, όσο βλέπουμε τη μαμά και τη γιαγιά. Ελένη! Ζέτα, καλησπέρα! Καλησπέρα, Ελένη μου! Καλησπέρα, από ό,τι ξέρω, σήμερα δεν είσαι μόνη στο green room. Ασφαλώς όχι! Βλέπω. Κοίτα, κοίτα Ζέτα μου, κοίτα. Είναι λες και έχουμε πρεμιέρα απόψε. Μπορεί να είμαστε στο τελικό, αλλά έχουν μαζευτεί όλα τα ζευγάρια μας και είναι λες και είναι η πρώτη μας βραδιά. Και σε λίγο θα έχουμε και την κυρία Πιπίλη κοντά μας. Επίσης, να υπενθυμίσω και εγώ στο κοινό να ψηφίζουν, γιατί εσείς αποφασίζετε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής του Dancing with the Stars. Έρικα, Θοδωρή, ελάτε. Λοιπόν, πρώτος χορός στο τελικό, πώς νιώσατε? Νιώσαμε πολύ ωραία. Ναι. Ελπίζω να φάνηκε και στο κοινό η διαφορά που είχαμε την πρώτη φορά που χορέψαμε το βάλς με τώρα. Περιμένουμε να δούμε τώρα ότι θα μας δώσει ζωή. Επειδή είσαι αγωνία, δεν θα σε κρατήσω άλλο. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία σας. Η βαθμολογία των κριτών είναι Αλέξης Κοστάλας. 10. Γκαλένα Βελίκοβα. 9. Γιάννης Λάτσιος. 10. Φωκάς Ευαγγελινός. 10. Νιώθετε, Ερικά μου? Πολύ ωραία, νιώθω πολύ ωραία. Νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένος, πραγματικά. Αλήθεια. Ελπίζω να είναι έτσι και συνέχεια. Όμως πρέπει να θυμίσουμε στο κοινό, το μάλλον σε εσάς, ότι είναι το κοινό, οπότε τι κάνει το κοινό. Χρειαζόμαστε το δικό σας δεκάρι και αν πραγματικά σας άρεσε, κοιτάξτε με, χ3. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.